είναι ο Νίκος ο Μωτάκης, ο ηθοποιός. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πολύ χαίρομαι που ξαναέρχομαι στην εκπομπή σας. Καλό με άλλους αυτή τη φορά παρουσιαστές. Νομίζω ότι έχω βγει σε όλες τις βερσιόν της εκπομπής, ναι, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά θέλω να σας πω ότι πραγματικά είστε υπέροχοι, σας παρακολουθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πολύ δροσεροί, πολύ όμορφοι. Είστε αυτό που πρέπει. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που σε πληροφορώ ότι έχει δει πολλά στα τηλεοπτικά και όχι μόνο και στα πολιτιστικά δρόμενα της Κρήτης. Έχει δει πολλά πράγματα, έχουν δει αυτά τα μάτια. Επομένως, είναι εξαιρετικά τιμητικό αυτό που λες για εμάς. Και πάμε κατευθείαν στην παράσταση. Ο μικρός πρίγκιπας συναντά τον κύριο Καζαντζάκη στον δρόμο της αναζήτησης. Είναι ένας τίτλος που ακούγοντάς το κάποιος μπαίνει σε ένα λαβύρινθο σκέψεων να αναζητήσει την ουσία των πραγμάτων, αλλά έχουμε σένα εδώ. Έχετε εμένα να σας πω ότι έκαναμε μια μεγάλη προσπάθεια να μεταφέρουμε αυτό το βιβλίο, το οποίο θεωρείται πολύ επιτυχημένο ήδη, γιατί βρίσκεται στην τέταρτη του έκδοση. Έχει γραφτεί από τον Χρήστο τον Τσαντή, των εκδόσεων Ραντάμανθης. Ο ίδιος το έχει διασκευάσει σε θεατρικό. Είναι μια πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, όπου ο μικρός πρίγκιπας αυτή τη φορά προσγειώνεται στην Κρήτη, στην προσπάθειά του να βρει το κατάλληλο χώμα για το λουλούδι του, που Μπράβο. Είναι και διαχρονική. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη φορά θα συναντηθεί με κάποιους από εδώ. Αυτοί οι κάποιοι είναι πάρα πολύ ωραίο να είναι οι ήρωες του Καζαντζάκη. Αυτοί που θα τον οδηγήσουν στο να βρει το κατάλληλο χώμα, γιατί όλα τα χώματα δεν είναι το ίδιο. Τι ωραία περιγραφή. Ωραία περιγραφή και ταιριάζει. Επίσης όλη... αυτό... Ναι, 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 ναι. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ο μικρός πρίγκιπας έχει λίγο μεγαλώσει, όπως βλέπετε. Διότι καθόλου. Η ισορροπία του κόσμου έχει χαλάσει και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια αναζήτηση εσωτερική και εξωτερική. Δεν σας πτώησε τίποτα το προηγούμενο διάστημα, εννοώ εσένα και τους συνεργάτες και όλους τους συντελεστές, με τα όσα συνέβησαν και τα όσα συνεχίζουν να συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και στην Κρήτη μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο κόσμος απέχει από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, από το κομμάτι του θεάτρου και του κινηματογράφου γενικότερα. Εσείς όμως επικεντρωθήκατε σε ένα στόχο, να είστε έτοιμοι όταν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία να επικοινωνήσετε με το κοινό, με μικρούς και με μεγάλους. Και να νομίζω που ήρθε η ευκαιρία τέλος Οκτώβρη, τώρα ξεκινούν οι παραστάσεις σε Χανιά και Ηράκλειο, έτσι. Ευτυχώς είμαστε στην κατηγορία 1, θα έχουμε μία 65% πληρότητα. Ωραία. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν στιγμές που μας πήρε από κάτω. Γιατί δεν ξέραμε τι μέλη γενέστε. Νομίζω κανείς. Περιμέναμε από εβδομάδα σε εβδομάδα να ακούσουμε από τα χείλη των υπευθύνων τι ακριβώς θα γίνει. Ευτυχώς όμως επιμείναμε, κάναμε μέχρι και διαδικτυακές πρόβες για να καταλάβετε, και από ό,τι φαίνεται δικαιωνόμαστε, γιατί τελικά θα παίξουμε. 31 Οκτωβρίου ξεκινάμε στο Βενιζέλιο Δύο Χανίων. Να πω ότι σας περιμένουμε, θα το πω, αλλά το πιο πιθανό και το εύχομαι είναι να έρθουμε εμείς εσάς. Είναι μέσα στα σχέδιά μας δηλαδή. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Νομίζω περιμένει και το ηρακλειώτικο κοινό. Πώς και πώς. Ούτως ή άλλως έχει πολύ διαφημιστεί και όλοι περιμένουν με αγωνία να έρθετε και από εδώ, από το δικό μας τόπο. Χριστιανά, θέλεις να ρωτήσεις κάτι το. Περιμένω να ολοκληρώσεις. Παρακαλώ. Ναι, βλέπω τη Χριστιανά ότι θέλει κάτι να συμπληρώσει. Κάτι θέλει να ρωτήσει. Συγγνώμη, Χριστιανά. Θέλω να ρωτήσω, βέβαια, πώς δεν θέλω. Εσείς γνωρίζετε τη συγκεκριμένη εκδοχή του έργου εκ των έσω. Ποιο θεωρείτε ότι είναι αυτό το καινούριο, το καινοτόμο που έρχεται στην επιφάνεια αυτή τη φορά? Το έργο του Καζαντζάκη, ξανά. Το έργο του Καζαντζάκη. Γιατί ο μικρός πρίγκιπας, ως γνωστόν, είναι το δεύτερο δημοφιλέστερο βιβλίο όλων των εποχών μετά τη Βίβλο. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος μικρός ή μεγάλος που να μην το γνωρίζει. Τα βιβλία του Καζαντζάκη βεβαίως και είναι πάρα πολύ γνωστά. Εδώ πέρα όμως δεν ασχολούμαστε μόνο με τον Ζορμπά, ο οποίος είναι μέσα στους ήρωες, είναι και ο Καπετάν Μιχάλης, είναι και ο Παπαφώτης από το Χριστός Ξανασταυρώνεται. Οπότε όλοι μαζί είναι ένα πολύ ωραίο κοκτέιλ, αν θες, ανθρώπων από 4 διαφορετικούς κόσμους που θα
κάνουν μία αναζήτηση για ένα κοινό σκοπό, για ένα καλό σκοπό, αλλά ουσιαστικά θα αποδείξουν ότι όλοι από τον ίδιο κόσμο προερχόμαστε. Είναι κάτι άχρονο στην όλη αυτή τη διαδικασία. Οι αξίες, τα ιδανικά, οι αγωνίες μας, οι φόβοι μας είναι πάντα διαχρονικές και οι ίδιες. Δυστυχώς, αν με ρωτάς, αλλά είναι. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, Νίκο, αυτή τη φορά, γιατί είσαι ένας πολύπειρος ούτως ή άλλως ηθοποιός. Έχεις κάνει πολλά πράγματα κατά το παρελθόν. Με εξαιρετικό θαυμασμό, εγώ στέκομαι μπροστά σου και στο αποδίδω αυτό. Και πραγματικά θέλω να μου πεις αν υπάρχει μια δυσκολία στην απόδοση του συγκεκριμένου έργου, μιας και δεν απευθυνόμαστε σε ένα συγκεκριμένο target group ηλικιακό, απευθυνόμαστε και σε μικρότερα παιδιά. Και ξέρεις, οι ισορροπίες είναι λεπτές. Τίνει να χαθεί καμιά φορά το νόημα, αλλά όσοι το επιχειρούν έχουν κότσια. Ας το πω έτσι απλά. Κοίτα, με προβλημάτισε και εμένα πάρα πολύ όλο αυτό. Αλλά αφενός μεν δικαιολογείται η εμφάνιση του μικρού πρίγκιπα ως ένας μεγαλύτερος πια άνθρωπος. Αλλά πίστεψέ με, οι αγωνίες είναι το ίδιο. Είτε είσαι ένα μικρό παιδί που έχεις αγωνία για το μέλλον σου, είτε είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος ο οποίος για κάποιους αλφαβήτα λόγους έχει χάσει την παιδικότητά σου, έχει χάσει τη νεότητα της ψυχής σου, έχει χαθεί μέσα στη ρουτίνα. Ουσιαστικά η αγωνία δεν αλλάζει. Δηλαδή, εμείς περιμένουμε τα μεγάλα παιδιά που κάποια στιγμή έχασαν το δρόμο να έρθουν στην παράσταση και να βοηθηθούν να τον ξαναβρούν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έτσι κι αλλιώς διατηρώ, μ' αρέσει να διατηρώ την παιδικότητά μου, την ανικότητά μου μέσα μου μεγάλο και την έχω και σαν κίνητρο για να προχωράω. Θέλω να το μεταδώσω αυτό. Θες να το μεταδώσεις και θα το αποδείξεις, θα σου δοθεί ευκαιρία και θέλω για μία ακόμα φορά να πούμε τις ημερομηνίες, Νίκο, στον αέρα. 31 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή. Το Βενιζέλιο 2, 1 και 2, 7, 8 και 9 Νοεμβρίου. Ξεκινάμε από τα Χανιά και ευελπιστούμε να πάμε σε όλη την Κρήτη. Μπράβο. Αν αυτό που παρουσιάσουμε ο κόσμος το αγκαλιάσει και του αρέσει. Θα το αγκαλιάσει. Μακάρι. Θα το αγκαλιάσει. Θα περιμένουμε. Είμαστε σίγουροι. Κάτι που βέβαια έχει κάνει ήδη με εσάς, έτσι. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς και θα χαρούμε πολύ να σε έχουμε και καλεσμένο εδώ στο στούντιό μας. Αγαπητέ φίλε Νίκο, εις το Επανειδήν, μόνο επιτυχίες. Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ που τα είπαμε. Δεν είπα βέβαια τους συντελεστές της παράστασης, αν με επιτρέπετε. Πολύ γρήγορα, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. Η σκηνοθεσία είναι της Χριστίνας Βεριβάκη, το κείμενο είναι από τον Χρήστο Τσαντή. Παίζουν ο Κώστας ο Μαρκάτος, ο Κώστας ο Μπενιουδάκης, ο Δημήτρης ο Σόρκος. Έχουμε την υποστήριξη του ελληνικού τμήματος της Διεθνής Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη. Η μουσική μας που έγραψαν πρωτότυπη μουσική είναι ο Δημήτρης ο Ντρουμπογιάννης στο πιάνο και ο Ηλίας ο Βλαμάκης στη λύρα. Καταπληκτική μουσική τα παιδιά. Να ευχαριστήσω την Χριστίνα Σαγώνα που έκανε το μακιγιάζ, τον Ιδονίση Τέρεχο που έκανε τα σκηνικά. Και την Δήμητρα Τιξηράκη που μας βοήθησε πάρα πολύ στο σχεδιασμό της αφίσας και στην προώθηση. Επίσης να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Κρομιδάκη και τον Γκάρι Μπόρλαντ από τη Madhouse Movies που έκαναν αυτό το τρέιλερ που είδατε, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Και να προσθέσω ότι με τα παιδιά της Madhouse έχουμε κάνει μια ταινία, τη Vendetta, η οποία προσπαθεί εν μέσω κορονοϊού να κάνει την πρεμιέρα της στα σινεμά της Κρήτης και ελπίζω σύντομα. Καλεσμένο την επόμενη φορά να μας πεις για τη Vendetta. Θα τα ξαναπούμε. Αυτό ήθελα να πω. Να κλείσουμε ένα ραντεβού. Έτσι. Να ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, Νίκο. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.